Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως ακριβώς σας είχα υποσχεθεί, υποδεχόμαστε εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη τον εξαιρετικό, διάσημο Ιρλανδό, κατά το ίμιση και Έλληνα κατά το υπόλοιπο, Ross Daly, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, εξαιτίας της συναυλίας, η οποία θα δοθεί στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Τελογλίου, μία συναυλία την οποία περιμένουν πολλοί οι θαυμαστές σας, είναι η αλήθεια, και η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διήμερου φεστιβάλ κριτικής μουσικής στο Τελόγλιο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Για αυτούς οι οποίοι σας γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους σας ακολουθούν σε αυτή τη μουσική πορεία την οποία έχετε χαράξει. Για όλους αυτούς όμως, οι οποίοι ενδεχομένως να μην σας γνωρίζουν, θα ήθελα μέσα από αυτή τη μικρή, σε χρόνο τουλάχιστον, συζήτηση που θα έχουμε, να μάθουν περισσότερα πράγματα για εσάς. Έχετε συνδέσει βαθιά την καλλιτεχνική σας πορεία, κύριε Daly, με την ελληνική και ειδικότερα την κριτική μουσική. Το ενδιαφέρον σας είναι τόσο έντονο, ώστε επιλέξατε να ασκείτε ζώντας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η βιωματική δική σας σχέση με την ελληνική μουσική? Η σχέση μου με την ελληνική και πιο συγκεκριμένα την κριτική μουσική ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, το 1975 περίπου. Έτσι, από τότε αρχίζω ενεργά να ασχοληθώ. Και είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης έρευνας και μουσικής έτσι, αναζήτησης στον χώρο της λεγόμενης τροπικής μουσικής, που είναι τα μουσικά ιδιώματα που βρίσκονται γεωγραφικά, χοντρικά από την βορειοδυτική Αφρική έως και την δυτική Κίνα. Και αφορά σε σχεδόν οτιδήποτε ενδιάμεσα. Οπότε στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης έτσι, τοποθετήθηκε η δική μου, η δική μου σχέση με την κριτική μουσική. Ποια είναι όμως τα γνωρίσματα της ελληνικής μουσικής που εσάς σας κινητοποίησαν και εξακολουθούν να σας κινητοποιούν υπαρξιακά? Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο, ίσως δεν είναι καν εφικτό να περιγράψει κανείς στοιχεία από τη μουσική που σε αγγίζουν. Mm-hmm. Απλώς μπορείς να αναφερθείς σε αυτό, ότι μια μουσική όντως μπορεί να σε συνεπάρει, μπορεί να σου λέει κάτι. Παρακολουθώντας σας κανείς, νιώθει ότι τη στιγμή που εσείς παίζετε, περνάτε σε μία κατάσταση έκστασης. Α, ίσως το κοντινότερο που θα μπορούσα να περιγράψω είναι ότι όση ώρα παίζουμε, και εγώ και οι συνεργάτες μου, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Με αποτέλεσμα ότι δεν σκεφτόμαστε απλώς. Ότι... Νιώθετε. Ναι, παίζουμε και η διαδικασία αυτή σε βάζει σε μία... υπερδιέγερση θα το έλεγε κανείς, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το χαρακτηρίσε κανείς, η έκσταση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία ο εαυτός σου χάνεται κατά κάποιο τρόπο και υπάρχει η μουσική. Να μάθουμε περισσότερα για εσάς από το βίντεο που θέλουμε να παρακολουθήσουμε τώρα μαζί. Okay. Ross Daly, ο Ιρλανδός μουσικός από την Κρήτη. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1952 στο Norfolk της Αγγλίας από Ιρλανδούς γονείς. Η ανασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία με την παρότρινση της μητέρας του, η οποία ήταν αρκετά φιλόμουση. Άρχισε με κλασική μουσική, με όργανα όπως πιάνο, βιολοντσέλο και αργότερα κιθάρα, με την οποία είχε ασχοληθεί περισσότερο σαν έφηβος, ενώ είχε εξειδικευτεί στην κριτική λύρα και το αφγανικό ραμπάμ. Σε νεαρή ηλικία άρχισε να ταξιδεύει στην Ανατολή, από όπου γοητεύεται και επηρεάζεται από τη μουσική και τα όργανά της. Το 1970 και 1972 επισκέπτεται για μικρά χρονικά διαστήματα την Κρήτη, μαγεμένος πλέον από το νησί, το 1975 αποφασίζει να εγκατασταθεί σε αυτό, όπου θα διδαχθεί την κριτική λύρα από ένα σπουδαίο δάσκαλο και δεξιοτέχνη της εποχής, τον Κώστα Μουντάκη. Στην Κρήτη, όπου ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια, μελετά και διδάσκει την κριτική μουσική παράδοση. Ενώ το 1982 ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαμβύρηθος, το
το οποίο στεγάζεται στο Χουδέτσι Ηρακλείου με σκοπό τη συλλογή, τη διάσωση και την προβολή παραδοσιακών μουσικών οργάνων από όλο τον κόσμο. Στο Λαβύρινθο υπάρχουν επίσης διάφορες μουσικές παραστάσεις και συζητήσεις με μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δώσει πολλές συναυλίες στην Ευρώπη και τον κόσμο, με πιο πρόσφατη τη φετινή συναυλία του στο Ηράκλειο για την ενίσχυση των προσφύγων. Κάποια από τα σημαντικότερα μουσικά έργα του είναι η Χώς του Χρόνου, η Μουσική της Κρήτης και πολλά άλλα. Τέλος, το 2004 είχε αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής του πολιτιστικού προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων για την πόλη του Ηρακλείου, όπου οργάνωσε και επέβλεψε προσωπικά την εκτέλεση 15 συναυλιών με 300 καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του πλανήτη. Νιώθετε να σας έχει κάνει διαφορετικό άνθρωπο η ενασχόλησή σας με τις μουσικές του κόσμου και δει την ελληνική μουσική και την κρητική λύρα που επιλέξατε? Με ό,τι και να ασχοληθεί κανένας, μαθαίνει πράγματα από αυτά. Και ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με μουσικές που αφορούν σε διαφορετικούς λαούς. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να επικοινωνήσετε από αυτή τη μουσική πορεία, από αυτό το μουσικό ταξίδι ζωής που κάνετε? Ότι η μουσική είναι κάτι το ιερό, χωρίς να συσχετίζεται απαραίτητος με οποιαδήποτε συγκεκριμένη παράδοση θρησκευτική, αλλά είναι κάτι ιερό που μπορεί να συνδέσει όλους τους ανθρώπους, να τους φέρει όλους τους ανθρώπους κοντά, και είναι ένα βασικό στοιχείο που μπορεί να προάγει και την ειρήνη των ανθρώπων. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι λαοί με τις μουσικές τους κατά καιρούς χαλάνε τη σχέση μεταξύ τους? Δηλαδή η κακή σχέση ενός λαού με την μουσική του μπορεί να επηρεάσει ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά τις εξελίξεις στη χώρα του? Μπορεί να συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερα όταν προσεγγίζει κανείς την ίδια τη δικιά του την παράδοση μέσω από εθνικιστικά κριτήρια και εθνικιστικά κίνητρα. Ναι, βεβαίως. Πιστεύετε ότι έχει συμβεί στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό? Κατά καιρούς, όπως και παντού. Αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι αυτό είναι σε κάποια ιδιαίτερη έξαρση. Αλλά ναι, αυτό το πράγμα, πάντα υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα έτσι και κάποιοι άλλοι που βλέπουν λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Ντέλη, στην οποία ζείτε εσείς από κοντά. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες το έκαναν μόνοι τους στον εαυτό τους ή είναι μια δόλια συμπεριφορά της Ευρώπης, όπως λέγεται? Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση που ίσως θέλει πολλή ώρα να το αναλύσει κανείς. Σίγουρα υπάρχει ένα μέρος, ας το πούμε, ευθύνης της ίδιας της Ελλάδος σε σχέση με αυτά που συμβαίνει τώρα. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που αφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα σε υπερεθνικό επίπεδο, που σίγουρα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα έλεγε ο κοινός άνθρωπος ηθική συμπεριφορά. Είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί, γιατί εγώ βλέπω ότι η κρίση που περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι μία. Είναι 5-6 κρίσεις διαφορετικές που συγκλίνουν και δημιουργούν την εντύπωση της μίας. Ποιες είναι αυτές? Είναι μια πολιτισμική κρίση, είναι όλο αυτό το μπέρδεμα, η σχέση της Ελλάδος έτσι, εδώ και 200 χρόνια με αυτό που νομίζει ότι είναι Ευρώπη. Είναι αυτό που λέτε, που με η όλη σχέση της χώρας με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, με τις τράπεζες, με τα hedge funds, με το ένα, όλα αυτά τα πράγματα που είναι κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι καταλαβαίνουν δυστυχώς. Είναι κάποιες κακές νοοτροπίες και συνήθειες που εμπεδοθήκανε εδώ πέρα με σοβαρές ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Είναι μια γενικότερη κατάσταση. Είναι αρκετοί αφορά οι παράγοντες. Ναι, ναι. Και δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ροσδέλη. Στην περίπτωση την οποία ζούσατε στη χώρα καταγωγής σας, στην Ιρλανδία, και έπρεπε να ψηφίσετε, θα ψηφίσατε υπέρ ή κατά του Brexit? Θα ήμουν σαφώς κατά του Brexit. Και νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος θα ήταν. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πεις αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε η Βρετανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε, τώρα να φύγει με αυτόν τον τρόπο θα είναι μόνο ζημιά. Θα είναι μόνο ζημιά. Ναι.